Κύριε Υπουργέ, οι κάτοικοι της Κρήτης και ιδιαίτερα του νομού Λασιθίου αντιδρούν, διαμαρτύρονται με αγωνιστικές κινητοποιήσεις για την άνευ προηγουμένου, αλλίωση της ιστορικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής φυσιογνωμίας της περιοχής, καθώς και αλλαγής της χρήσης γης, με σοβαρές επιπτώσεις σε αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, λόγω της εγκατάστασης ανεμογεννητριών. Αναφέρομαι σε αυτόν τον ενεργειακό σχεδιασμό ενεργειακών κολοσσών, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων διαχρονικά, που προβλέπει εκατοντάδες ανεμογεννήτριες, ηλιοθερμικούς σταθμούς, φωτοβολταϊκά και αποθηκευτικά πάρκα χιλιάδων στρεμμάτων, ακόμα και σε περιοχές υποτίθεται προστατευόμενες, τις γνωστές ως Natura, αλλά και σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Πρόκειται για σμήνη ανεμογεννητριών και άλλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, με τη σιτία να αποτελεί τον πρώτο δήμο σε εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ στην Κρήτη. Στην Ιεράπετρα υλοποιούνται τεράστια project ΑΠΕ, ακόμα και σε αρχαιολογικό χώρο, συγκεκριμένα στην Επισκοπή, ενώ στο οροπέδιο Λασιθίου οι πράσινοι επιχειρηματικοί όμιλοι σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν 75 ανεμογεννήτριες στις κορυφογραμμές της δίχτυς. Η κυβέρνησή σας και φυσικά ως συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων έχουν την ευθύνη για αυτή την εξέλιξη. Είναι ενάντια στη θέληση του λαού. Υλοποιείται τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη ανάπτυξη, ενισχύοντας όλο το νομικό πλαίσιο για να μπορούν ανεμπόδιστα τα μονοπόλια να εκμεταλλεύονται και να εμπορευματοποιούν τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Υπάρχει ειδική περιβαλλοντική μελέτη για τις περιοχές δικτύου Natura 2000 της κεντρικής και ανατολικής Κρήτης, που έχει κατατεθεί και δίνει άλοθη σε αδειοδοτήσεις για εγκαταστάσεις ΑΠΕ και άλλες δραστηριότητες, ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές και μάλιστα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ρωτάμε τώρα, ρητορικό βέβαια το ερώτημα, με αυτές τις επενδύσεις διασφαλίζεται το φθηνό ρεύμα για το λαό? Αναβαθμίζεται η ποιότητα των κατοίκων των περιοχών αυτών? Εξασφαλίζεται η ενεργειακή επάρκεια της περιοχής, γενικότερα της χώρας μας? Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να συμβεί. Οι επενδύσεις αυτές δεν διασφαλίζουν φτηνότερο ρεύμα στο λαό, ενώ εκατομμύρια ευρώ που θα επενδυθούν δεν θα τα πάρουν ούτε οι ελάχιστοι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν κάτω από αντίξωες συνθήκες εργασιακής γαλέρας. Οι κάτοικοι λοιπόν διεκδικούν να μην τοποθετηθεί καμία ανεμογεννήτρια, κανένας υποσταθμός και γραμμή υψηλής τάσης κοντά σε οικισμούς, καθώς και να αναθεωρηθούν προς τα πάνω τα όρια εγκύτητας και προς τα κάτω τα όρια ηχορύπανσης. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των κατοίκων για προστασία της περιοχής του Λασιθίου, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών Natura 2000, και να απορριφθεί η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που υποβαθμίζει το περιβάλλον και προμηνύει βαριές συνέπειες στο λαό? Και δεύτερον, να απαγορευτεί η κατασκευή ολικού πάρκου σε σιτία Ιεράπετρα, οροπέδιο Λασιθίου και σε όσα άλλα προγραμματίζονται στην περιοχή. Να επανεξεταστεί το σύνολο των αδειοδοτήσεων εγκατάστασης ολικών πάρκων στην Κρήτη, ώστε να μην προσβληθεί με κανένα το περιβάλλον αλλά και η οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε, και σε αυτήν θα απαντήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας. Κύριε συνάδελφε, πρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση για αυτό το θέμα. Δεν θα σας πάω στο τυπικό του θέματος, ότι είναι πρώιμο το στάδιο, ότι δεν έχουν προχωρήσει σε περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις ή εν λόγω επενδύσεις, ότι έχει πολύ δρόμο μπροστά για να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά ώστε να μπορούν να κατασκευαστούν. Δεν θα σας πάω ότι σε ό,τι αφορά τη σφαίρουσα ικανότητα κυμαίνεται από μέτρια έως ελάχιστη, έτσι, αναφορικά με τα όρια που θέτει το νομοθετικό πλαίσιο. Αλλά εγώ θέλω να κάνουμε μια ουσιαστική κουβέντα εδώ σε αυτό. Καταρχήν, συμφωνείτε ή όχι ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το υλικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα μας προς όφελος των Ελλήνων? Να κλείσουμε τα φουγάρα, και η Κρήτη έχει πολλά, και να χρησιμοποιήσουμε τον ήλιο και τον άνεμο. Και να δούμε ποια είναι τα ωφέλη της τοπικής κοινωνίας. Εγώ θα πω ποια είναι τα ωφέλη συνολικά της οικονομίας, γιατί τα ωφέλη της οικονομίας τα συζητήσαμε, τα ακούσατε και στις απαντήσεις που έδωσα στους προηγούμενους ερωτώντες, ότι αυτή τη στιγμή γλιτώνουμε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ σε σημερινές ημέρες, 1,7 δις περίπου, από εισαγωγές φυσικού αερίου που δεν εισάγουμε, επειδή τα τελευταία 4 χρόνια κατορθώσαμε να εγκαταστήσουμε πάνω από 5, μέχρι τέλος του 2022 θα έχουμε εγκαταστήσει 5.000 ΜΒ
ανανεώσιμο πηγών ενέργειας και έτσι θα παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ και όχι από τα εργοστάσια φυσικού αερίου, άρα θα μειώσουμε την εισαγωγή φυσικού αερίου, πολύ από το οποίο έρχεται και από τη Ρωσία. Και το οποίο το ακριβοπληρώνουμε. Όχι το ακριβοπληρώνουμε, το χρυσοπληρώνουμε, θα έλεγα. Να συμφωνήσουμε ότι χρειάζεται να αξιοποιήσουμε το ηλιακό δυναμικό της χώρας, ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τον ήλιο, ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις βόρειες χώρες, γιατί οι βόρειες χώρες είχαν πολύ πιο πλούσιο άνθρακα. Τρεις φορές, τέσσερις φορές πιο πλούσιο από την Ελλάδα. Θέλουμε τρεις φορές περισσότερο λιγνίτη να εξορίσουμε για να παράγουμε την ίδια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας με την Πολωνία, που έχει τον άνθρακα τον πλούσιο σε θερμική αξία εκεί. Και άρα είναι πολύ πιο ανταγωνιστική. Πάντα η Ελλάδα έχει πιο ακριβό κόστος παραγωγής. Γιατί είχε πολύ πιο φθηνή, πιο φτωχό λιγνίτη, πιο φτωχό θερμιδικά, ως θερμική αξία, ορυκτό καύσιμο. Τώρα για πρώτη φορά έχει η Ελλάδα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Γιατί έχουμε πολύ περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία, έχουμε πλούσιο υλικό δυναμικό το οποίο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε σε σχέση με τις βόρειες χώρες. Και θα πρέπει να το κάνουμε βεβαίως σεβόμενοι τις τοπικές κοινωνίες, βεβαίως σεβόμενοι το περιβάλλον. Για πείτε μου, ποιο είναι το πρόβλημα για την τοπική κοινωνία όταν θα λαμβάνει ως ανταποδοτικό όφελος το 2,7% του τζίρου, όχι των κερδών, του τζίρου, του εσόδου δηλαδή, που θα έχει από αυτές τις. Από αυτές τις επενδύσεις. Του τζίρου. Καθαρό κέρδος μπορεί να είναι το 20-30%. Δηλαδή το 20-30% του καθαρού κέρδους της επένδυσης επιστρέφει στην τοπική κοινωνία. Πώς? 1% του τζίρου, δηλαδή σχεδόν το 10% ίσως των κερδών, το 15% των κερδών, πηγαίνει στους λογαριασμούς των οικιακών καταναλωτών. Δηλαδή τα σπίτια, οι κάτοικοι στα χωριά που θα μένουν ή στις κοντινές πόλεις, στις οικίες, στις κοντινές δημοτικές κοινότητες, θα λαμβάνουν στο λογαριασμό του ρεύματός τους επιστροφή ανταποδοτικό όφελος ύψους 1% επί της επένδυσης. Δεύτερον, ο Δήμος 1,7% για να μπορεί να προχωρά σε έργα αναβάθμισης του περιβάλλοντος και της περιοχής ώστε να στηρίξει τους πολίτες και τους δημότες και τους κατοίκους των χωριών. Γιατί εκεί συνήθως είναι απομακρυσμένα και υπάρχουν οικισμοί, υπάρχουν χωριά. Συνήθως δεν υπάρχουν μεγάλες πόλεις κοντά, αλλά αν υπάρχουν και εκεί. Και δώσαμε τη δυνατότητα και με τον τελευταίο νόμο να μπορεί αυτά τα χρήματα, επειδή πραγματικά θα είναι αρκετά μεγάλο το ποσό, θα είναι πολλά τα χρήματα αυτά, να μην είναι περιορισμένα μόνο για έργα στην συγκεκριμένη δημοτική κοινότητα, που μπορεί να είναι μια άραιο κατοικημένη και πολύ μικρή. Μπορούν να μεταφέρονται αυτά τα χρήματα περιόδια και σε διπλανές δημοτικές κοινότητες ή ανάλογα με τις ανάγκες του οικείου Δήμου. Ο Δήμος αποφασίζει. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει γι' αυτό. Πείτε μου λοιπόν, 2,7% έσοδο. Να πω κάτι άλλο τώρα. Είναι καλύτερα δηλαδή κάποιος να κολυμπάει, να κάνει μπάνιο και δίπλα να υπάρχει το φουγάρο της πετρελαϊκής μονάδας το οποίο να βγάζει ντουμάνι τον καπνό το μαύρο? Γιατί το έχω ζήσει. Στο Ηράκλειο αναφέρομαι, δίπλα. Γνωρίζετε πού. Σε ποια περιοχή. Είναι καλύτερο από το να υπάρχει μια ανεμογεννήτρια μακριά σε μια κορυφή που δεν έχει προκαλέσει περιβαλλοντικές επιπτώσεις ζημενής, που δεν ενοχλεί, που μπορεί να έχει ανταποδοτικά ωφέλη και για τους ίδιους αγρότες και τους κτηνοτρόφους? Γιατί πολλοί από αυτούς τους επενδυτές έρχονται και πέρα και πάνω από αυτά που ορίζει ο νόμος, έρχεται και προχωρούν σε ανταποδοτικά ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί πραγματικά θα πρέπει να το αποδεχθούν. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ότι θα πρέπει οι τοπικές κοινωνίες φυσικά να είναι σύμφωνες με αυτά τα έργα. Αλλά πρέπει όμως να δώσουμε, να ενημερώσουμε σωστά, να ενημερώσουμε τις τοπικές κοινωνίες. Να βοηθήσουμε να καταλάβουν ποιο είναι το όφελος, γιατί δεν το γνωρίζουν. Και πολλές φορές πέφτουν θύμα κακής ενημέρωσης ή παραπληροφόρησης ακόμη. Ρωτώ, πότε είναι καλύτερα για την Κρήτη? Θα σας πάω στο άλλο μεγάλο, στην άλλη μεγάλη, τεράστια βιομηχανία που είναι η τουριστική βιομηχανία. Τι είναι καλύτερο να πούμε στον τουρίστα που έρχεται, στον επισκέπτη της Κρήτης, που θέλουμε να είναι ένας επισκέπτης ο οποίος θα έρθει, θα χαρεί και θα ξοδέψει τα χρήματά του, θα στηρίξει την τοπική οικονομία και συνολικά την ελληνική οικονομία, την οικονομία της χώρας μας? Είναι καλύτερο να του λέμε ότι το 100% της ενέργειας προέρχεται από παραγωγή ντίζελ? Είναι καλύτερο να του πούμε ότι το 100% της ενέργειας σε αυτό το νησί είναι ένα πράσινο νησί η Κρήτη? Σε ό,τι αφορά την ενέργεια εννοώ. Έτσι, για να μην μπερδεύουμε τα πολιτικά χρώματα. Επαναλαμβάνω, τι είναι καλύτερο να πούμε? Ότι εδώ έχουμε καμινάδες φουγάρα που βγάζουν ντουμάνι, καπνό? Ή να πούμε ότι ορίστε, η ενέργειά μας προέρχεται από αυτές τις ολίγες ανεμογεννήτριες φυσικά? Μιλάτε για αριθμούς. Αυτοί οι αριθμοί είναι σημειακά, τελικά τίποτα μπροστά. Καταλαβαίνετε ότι δεν ενοχλούν. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό.
Ναι, να ενημερώσουμε τις τοπικές κοινωνίες. Αλλά τελικά είναι προς όφελος κυρίως των κατοίκων της Κρήτης. Θα διαφωνήσω λοιπόν με τον τρόπο που προσδιορίζετε την ερώτησή σας. Θεωρώ ότι πραγματικά για την Κρήτη θα είναι τεράστιο το όφελος και το οικονομικό όφελος και συνολικά το όφελος για τις επόμενες γενιές και σε ό,τι αφορά το τουριστικό προϊόν. Γιατί η Κρήτη θα μπορούσε να είναι ίσως το πρώτο μεγάλο νησί, γιατί έχουμε μικρά νησιά, 100% πράσινο, από πράσινη ηλεκτρική ενέργεια στη Μεσόγειο. Και αυτό θα μπορούμε να το κάνουμε αν συμφωνήσουμε όλοι μαζί. Πέρα και πάνω από διαφορές μικροκομματικές. Ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Συνδικάκη. Τρία λεπτά και για εσάς. Θα συμφωνήσω σε ένα πράγμα μαζί σας μόνο. Ότι το πρόβλημα δεν είναι τεχνικό. Το πρόβλημα είναι βαθύτατα πολιτικό. Και θα έλεγα ότι όση ώρα μιλούσατε, αυτά τα 5 λεπτά, λέγατε ψέματα. Λέτε ψέματα. Δεν ξέρω αν πραγματικά τα πιστεύετε αυτά τα οποία λέτε. Διότι η ζωή, η ίδια η πραγματικότητα, η οποία είναι πεισματάρα, δείχνει τα εντελώς αντίθετα. Η απελευθέρωση της ενέργειας την οποία υπηρετείτε, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα αλλαγής, ΠΑΣΟΚ κτλ., είναι αυτή που έφερε την ενεργειακή φτώχεια στο λαό και σήμερα την πληρώνει πανάκριβα. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα μιλήσουμε τώρα για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, θα μιλήσουμε για τους ρήπους, να μιλήσουμε για τους φόρους και τα τέλη, για το χρηματιστήριο ενέργειας. Μας έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, αλλά το συνεχίζετε κανονικά εσείς. Με ό,τι συνέπειες έχει για το λαό. Και λέτε ψέματα για τα ανταποδοτικά ωφέλη, για την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι το τυράκι στη φάκα. Για να κάνετε συνένοχο το λαό για να αποδεχτεί αυτή την εγκληματική ενεργειακή πολιτική. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχετε αντιληφθεί ότι μιλάμε για μαζική αλλαγή χρήσεων γης. Με συνέπειες στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, στους μελισσοκόμους. Αλλάζει όλη η οικολογική φυσιογνωμία της περιοχής. Μιλάμε για αποψήλωση εκτάσεων, μπάζων μαρεμάτων που δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα συγκράτησης υδάτων και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Η πράσινη λοιπόν μετάβαση, την οποία υπερασπίζεστε με μένος, σημαίνει επενδυτική διέξοδο των κεφαλαίων για αυτά τα κεφάλαια που λιμνάζουν σήμερα, για να μπορούν να ξεπεράσουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι τη δική τους οικονομική κρίση και να την ξεπεράσουν σε βάρος του λαού, με επέκταση της ενεργειακής φτώχειας και καταστροφή του περιβάλλοντος, επενδύοντας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η πράσινη ανάπτυξη είναι business. Είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, που στην πραγματικότητα είναι πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν πραγματικά ενδιαφέρεστε για το 1,5 δισεκατομμύριο που θα πληρώσει ο ελληνικός λαός, κάντε άρση του εμπάρκο. Εδώ και τώρα. Κάντε άρση του εμπάρκο στη Ρωσία. Βεβαίως. Η κυβέρνηση. Δεν το κάνετε όμως, γιατί ακριβώς είσαστε πιστάγωνα δεμένοι και προσιλωμένοι σε αυτή την πολιτική. Ο πραγματικός στόχος λοιπόν της πράσινης μετάβασης είναι αυτός που υπονομεύει την ισόρροπη σχέση ανάμεσα στην παραγωγική δραστηριότητα και το περιβάλλον. Και την υπονομεύει αυτή την σχέση. Υπάρχει λύση? Γιατί μου πετάξατε το γάντι. Βεβαίως και υπάρχει λύση. Λύση που μπορεί να ικανοποιήσει το σύνολο των αναγκών του λαού. Και λέμε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο λαός είναι να απαλλαγεί από την εγκληματική πολιτική τη δική σας. Το πρώτο πράγμα. Είναι μια πολιτική πράξη αυτή. Και όταν έρθει η ώρα πρέπει να δώσει αυτό το μήνυμα, όχι μόνο σε εσάς, σε όλους που υπηρετείτε αυτή την πολιτική της απελευθερωμένης ενέργειας, που καταστρέφει περιβάλλον και τις ανθρώπινες ζωές, και να ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης. Θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλες τις ενεργειακές πηγές, όλες τις εγχώριες, τα μέσα παραγωγής, διανομής, μεταφοράς ενέργειας, τα βουνά, τις θάλασσες, τους αγιαλούς, αλλά να αποτελούν κοινωνική ιδιοκτησία και να υπάρχει ένας ενιαίος αποκλειστικά κρατικός φορέας διαχείρισης. Αντιμετωπίζουμε το ενεργειακό προϊόν ως κοινωνικό αγαθό. Το αντιμετωπίζετε ως τέτοιο? Δεν το αντιμετωπίζετε ως κοινωνικό αγαθό. Γι' αυτό έχετε απορρίψει το λιγνίτι. Οδηγήσατε στην εγκληματική στάση, πράξη της απολιγνητοποίησης της χώρας και καταστροφή των εργοστασίων. Και κατά τη γνώμη μας,
οι μορφές παραγωγής ενέργειας πρέπει να αναπτύσσονται κεντρικά σχεδιασμένα και συμπληρωματικά, παίρνοντας υπόψη πάντα τον κορεσμό σε εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν, με τη σύμφωνη γνώμη πάντα των τοπικών κοινωνιών. Εσείς ούτε τη γνώμη των τοπικών κοινωνιών δεν παίρνετε. Τέλος, και νομίζω, επειδή η χώρα μας γενικότερα, ειδικότερα όμως η Κρήτη, έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, ήλιο, αέρα, θάλασσα, εδαφοκλιματολογικές συνθήκες, και μπορεί να παράγει ενέργεια φτηνή για το λαό και να πάψει να είναι πραγματικά εμπόρευμα. Δεν δαιμονοποιεί το ΚΚΕ καμία μορφή ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το σύνολο των διαθέσιμων ενεργειακών πηγών. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ποιος για ποιον θα αξιοποιηθούν όλες αυτές οι ενεργειακές πηγές? Εμείς λέμε ότι το κριτήριο είναι αν θα ικανοποιούν τις λαϊκές ανάγκες. Εάν δεν τις ικανοποιούν, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και από αυτή την άποψη στεκόμαστε στο πλευρό των κατοίκων που κινητοποιούνται στο Λασίθι, στην Κρήτη, όπου κινητοποιούνται ανά την Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε υπέρ της κατάργησης κάθε επιχειρηματικής εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος, να μην παραδοθούν τα βουνά σε επιχειρηματικούς ομίλους, να απορριφθούν οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι αιτήσεις εγκατάστασης, τα συμφωνητικά μίσθωσης των Δήμων με τις εταιρείες και να μην πέσει ούτε μία σφυριά για τις εργασίες κατασκευής, και ταυτόχρονα να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα. Κατάργηση ρήτρα αναπροσαρμογής. Κάντε το. Κατάργηση, όχι αναστολή με καθαρά προεκλογικό πυροτέχνημα, τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ στα καύσιμα και στην ηλεκτρική ενέργεια, γενναία μείωση και πλαφών στη τιμή της κιλοβατόρας του ηλεκτρικού ρεύματος και τέλος κατάργηση του χαρατσικού επιδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτή είναι η πολιτική που μπορεί πραγματικά να δώσει ένα κούφι στο λαό. Η πολιτική δική σας δένει το λαό πιστάγωνα σε μια εγκληματική πολιτική πολύ, που θα τον πληρώσει πανάκριβα. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Δύο πράγματα. Πρώτον, με κατηγορήσατε ότι στην πρωτομιλία μου είπα ψέματα και δεν αναφερθήκατε καθόλου σε αυτά που είπα στην πρωτομιλία μου. Θέλω να σας ρωτήσω, είναι ψέματα το έχει φουγάρα που καίνε ντίζελ, πετρέλαιο, μαζούτ η Κρήτη και βγάζουν ντουμάνι καπνό και δίπλα ηλιόμενοι επισκέπτες που έρχονται εδώ με το όνειρο να έρθουν στην Ελλάδα και στην Κρήτη κάνουν μπάνιο? Είναι ψέμα? Είναι αλήθεια? Είναι ψέμα το ότι κάνουν μπάνιο στις πανέμορφες παραλίες της Κρήτης και μπροστά τους βλέπουν τα γκαζάδικα, τα πλοία με τα πετρέλαια τα οποία περιμένουν στη σειρά να ξεφορτώσουν στα εργοστάσια της ΔΕΗ? Είναι ψέματα? Είναι αλήθεια? Δεν αναφερθήκατε σε αυτά. Εγώ αυτά είπα. Είναι ψέματα το ότι υπάρχουν ανταποδοτικά ωφέλη στην τοπική κοινωνία? Είναι αλήθεια? Είπατε, το μόνο που συμφωνούμε στο τέλος, ότι δεν δαιμονοποιεί το κομμουνιστικό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, λέτε, δεν δαιμονοποιεί τις διαφορετικές μορφές ενέργειας και βεβαίως, από ό,τι κατάλαβα, δεν δαιμονοποιεί ούτε τις ανεμογεννήτριες ούτε τα φωτοβολταϊκά. Αυτό εννοείται. Άρα κάπου πρέπει να μπουν αυτά. Και πού θα μπουν? Εκεί που φυσάει. Με το μικρότερο, φυσικά, με τη μικρότερη επίπτωση στο περιβάλλον. Λοιπόν, έχω επισκεφτεί τον πανέμορφο τόπο της Κρήτης αναρρύθμιτες φορές. Και υπάρχουν εκπληκτικά σημεία τα οποία δεν ενοχλούν. Δεν έχουν κάποιο προστατευταίο αντικείμενο περιβαλλοντικό και μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Εκεί να επενδυθούν σοβαρές, μεγάλες επενδύσεις και να αξιοποιήσουμε το ελληνικό δυναμικό και το ηλιακό δυναμικό της Κρήτης στο τέλειο, το πολύ πλούσιο, το μεγαλύτερο στη χώρα, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Και ρωτάω, εμείς έχουμε κάνει τον πολίτη να είναι μέτοχος σε επενδύσεις. Αυτό που λέτε εσείς, το έχουμε κάνει. 3% επί του τζίρου, τα 2,7% στην τοπική κοινωνία. Για να τα πούμε και οικονομικά λίγο, γιατί τα γνωρίζετε πολύ καλά τα οικονομικά. Για μια επένδυση που έχει 5 και 6% απόδοση επί το επενδυμένο κεφαλαίων, το 3% είναι το 50% της απόδοσης. Δίνουμε στην τοπική κοινωνία, δίνουμε στους πολίτες και στο Δήμο το 50% της απόδοσης επένδυσης. Δηλαδή κάποιος επενδύσει 100 ευρώ για να παίρνει 5 ευρώ το χρόνο και τα 2,5 τα παίρνει η τοπική κοινωνία. Εμείς το κάναμε αυτό που λέτε εσείς. Και με τρόπο που είναι και βιώσιμος. Δεν νομίζω ότι είναι ψέματα αυτά. Είναι αλήθεια. Νομίζω ότι τελικά συμφωνούμε. Αλλά έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να υπάρχει η όσμωση και η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία πάνω απ' όλα, για να μπορεί αυτό μέσα από τη σωστή πληροφόρηση να το δεχθεί και να το στηρίξει κιόλας. Σας ευχαριστώ.